Θα συνδεθούμε με το newsroom της Ναυτεμπορικής για να καλημερίσουμε τη Σάρα Τσέλα και να δούμε ποιο είναι το ρεπορτάζ το οποίο έχει συγκεντρώσει με οπτικοποίηση των δεσμεύσεων της νέας αυτής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το έργο του Υπουργείου Οικονομικών. Σε ακούμε Σάρα όσα έχουν εξαγγελθεί το προηγούμενο διάστημα, όσα έχουν δεσμευτεί ε, οι άνθρωποι τη νέα κυβέρνηση για το πρώτο φορολογικό πολυνομοσχέδιο, όπω είπε, Μαρία. Βέβαια, να πούμε ότι ε, για το Υπουργείο Οικονομικών, πλέον με τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη και τον κύριο Νίκο Παπαθανά και το υπόλοιπο επιτελείο, ε, μέρημνά του ε, προ προτεραιότητά του πρέπει να τεθεί ε, να υπάρχει πρωτογενέ πλεόνασμα. Βέβαια, ε, στη συνέχεια θα δούμε και αν θα τηρηθούν και στο ε, πρόγραμμα σταθερότητα Ευρωπαϊκή Επιτροπής, όσοι έχουν τατεθεί στο μεσοπρόθεσμο Πάμε πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν να τα δούμε ένα-ένα, να μας παρουσιάσεις και τις κάρτες που έχεις έτοιμα. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν αύξηση αφορολόγητου κατά 1000 ευρώ για μισθωτούς, σύνταξιούχους, αγρότες με παιδιά. Το, δη... το δημοσιονομικό κόστος σε αυτή την περίπτωση υπολογίζεται στα 77 εκατομμύρια ευρώ. Έπειτα έχουμε αύξηση 108% του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος με τίσιο κόστος 49 εκατομμύρια ευρώ. Mm -hmm. Σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος με κόστος 89 εκατομμύρια ευρώ για το 2025, 222 εκατομμύρια ευρώ για το 2026 και 443 εκατομμύρια ευρώ για το 2027. Έπειτα, κούρεμα των τεκμηρίων διαβίωση κατά 30% μεσοσταθμικά το 2025. Έπειτα, νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, κόστο 230 εκατομμύρια ευρώ σε αυτή την περίπτωση, από τι πολύ δυνατέ δεσμεύσει τη νέα κυβέρνηση. Έπειτα, λοιπόν, αύξηση του επιδόματο μητρότητα στου ελεύθερου επαγγελματίε και στου αγρότε, με κόστο 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίω. Μάλιστα. Στη συνέχεια, αναμένεται η μονιμοποίηση της απαλλαγής των πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή του στη φαρμακευτική δαπάνη, με κόστος 38 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επίσης, ε, περιμένουμε το Youth Pass για τους νέους που ενηλικιώνονται, ε, με κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ε, περιμένουμε να εφαρμοστεί για πρώτη φορά, λοιπόν, στο επόμενο έτος, το 2024. Μείωση του ένφια κατά 10% για σπίτια που ασφαλίζονται για φυσικέ καταστροφέ. Το κόστο κόστος εδώ έχει υπολογιστεί στα 40 εκατομμύρια ευρώ ε, σε αιτήσια βάση. Άρα λοιπόν εδώ θα δούμε ότι η ασφάλιση της κατοικίας και της εξοχικής κατοικίας θα επιβραβεύεται με μείωση του ένφια. Ακριβώς. Μάλιστα. Για με αιτία από φυσικές καταστροφές. Βλέπουμε την επόμενη κάρτα ήδη. Έπειτα λοιπόν αύξηση της οικογενειακής παροχής για τους δημόσιους υπαλλήλου μείωση του φόρου συγκέντρωση κεφαλαίου από 0,5% που είναι τώρα σε, από σε 0,2%. Ωραία. Μείωση κατά 50% του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών και παράταση του Market Pass, όπως έχουμε ακούσει και το προηγούμενο διάστημα. Άρα λοιπόν θα συνεχίσουν να υπάρχουν στη ζωή μας διάφορα Pass, με συνέχεια του Market Pass και εισαγωγή του Youth Pass. Και... Και περιμένουμε τον κύριο Σκρέκα, ναι. τον νέο Υπουργό Ανάπτυξη, τι θα κάνει με το κλάτι τη Το οποίο λύγει την Παρασκευή. Είναι το πρώτο μέτρο που πρέπει να πάρει η νέα κυβέρνηση. Ναι, τη συγκράτηση των τιμών για όχι, τα... Αν θα το παρατείνει ή όχι, τα... γιατί λύγει την Παρασκευή. Ναι, αυτό που λέει η Μαρία, ότι δεν έχει ιδιαίτερη. Δεν το έχει και σε μεγάλη Όχι, δεν το έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Ωστόσο, ναι. τον επικοινωνιακό του σκοπό, σε ένα βαθμό τον έχει επιτελέσει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Δεν ξέρω αν η συνέχιση αυτής έχει κάτι περισσότερο να προσδώσει. Ε, όλα αυτά τώρα που μας παρέθεσες, Σάρα, θα κατατεθούν σε ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο καταρτίζεται προφανώ Το έχει μέρες. ετοιμάσει δηλαδή ο κ. Γεραπετρίτη. Ναι, <χι> αλλά κάτι θα άλλο συμπληρωθεί. Προφανώς. Γιατί πρέπει να κατατεθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Ε. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, την επόμενη εβδομάδα. Και πολλά από αυτά θα πρέπει να εβδομάδα. Είναι... ακριβώ. Ιουλίου, είπε. Ιουλίου, είπα, έχει δίκιο. Σε ένα είναι μήνα Ιουλίους από τώρα. Απλώ να πολλά... πούμε ότι η Βουλή δεν θα κλείσει, συγγνώμη Σάρα, θα κλείσει ίσω ελάχιστη μέρα. Δεν θα υπάρχει τμήμα διακοπών φέτο στερινό τμήμα τη Βουλή. Τέλο οι διακοπέ. Οπότε ξεχάστε το. Για λέγε Σάρα, σου διακόψα. Και επίση επειδή είδαμε ότι πολλά από αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν από το 2026 το 2025 του 2026, να πούμε ότι και πολλά είναι σε συνάρτηση με το προϋπολογισμό του Νοεμβρίου. Άρα, να. αναμένουμε ακόμα κάποια στιγμή. Και με τι επιδόσει κάθε χρονιά, πολύ σωστά. Πάντω, ο δημοσιονομικό χώρο του νέου αρχιτσάρου τη οικονομία, του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίο θα συνεπικορείται από τον κύριο Παπαθανάση, θα είναι 3,7 δι ευρώ. Έτσι ξεκινάει με τέτοιο ε, κομμάτι, με τέτοια χρήματα, με βάση το πεντάμινο του 23 που έχουμε πλεόνασμα. το οποίο πήγε καλά και ο ΦΠΑ, πήγε καλά και ο ΕΝΦΙΑ, πάει καλά και η πληρωμή τελών κυκλοφορία και όλα αυτά το δίνουν ένα πουγγί να ξεκινήσει με 3,7 δισεκατομμύρια. Ο κ. Χατζηδάκη, ο οποίο αξίζει να αναφέρουμε ότι θεωρείται ο καλύτερο συνομιλητή των τραπεζών. και αυτό είχε τη σημασία του. Έχει πάρα πολύ καλού και ανοιχτού διάβλου με τι συστημικέ τράπεζε. περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτύπωμα του κυβερνητικού έργου στο σύνολό του, αλλά και ειδικά του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί και ο Πρωθυπουργό πάνω στα οικονομικά έχει βασίσει την τετραετία που μόλις ξεκινά για τον ίδιο. Πόλεις ευχαριστούμε, Σάρα. Γεια σου, Σάρα.